Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα, Δαματία με όλα τα νεότερα. Δαματία, να ξεκινήσουμε με σένα και τα μηνύματα από τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σε σχέση με την ενίσχυση την αμυντική της Ουκρανίας. Θα στείλουμε, όπως λένε οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, εξοπλισμό, γεννήτρια, σκάφσιμα, ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμη και συσκευές εμπλοκής των ντρόνς. Ωστόσο, λένε ότι δεν θα στείλουμε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και στρατιωτική βοήθεια. Ο λόγος είναι για να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύραξη, ένας διευρυμένος πόλεμος, ακόμη και η πιθανότητα πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Ως όπως... ΝΑΤΟ δεν θα στείλουμε, λένε το ΝΑΤΟ δεν θα στείλουμε. Ωστόσο, λένε ότι οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτο, το οποίο είναι σύμμαχο του ΝΑΤΟ, μπορεί να αποφασίσει και να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό. Κυρίω αυτό αφορά τα συστήματα εράμινα που ζητάει συνεχώ το Κίεβο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι ρωσικέ επιθέσει. Και στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι και ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Κουλέμπα, θα συναντηθεί σε λίγο με του Υπουργού Εξωτερικών του ΝΑΤΟ για να συζητήσει για την βοήθεια. Χαρακτηριστικέ ήταν και οι δηλώσει νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του για την συνέχιση τη στήριξη του Νατοπρό προ την Ουκρανία. Ωστόσο, είπε ότι σωστού όρου για διαπραγματεύσει θα υπάρξουν μόνο όταν πετύχει η Ουκρανία σημαντικέ νίκε στο πεδίο τη μάχη. Και είχαμε, Νίκο, και τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμι Ζελένσκι με τον Γερμανό καγκελάριο τον Όλαφ Σόλτ για να συζητήσουν για την συγκεκριμένη φόρμουλα τη ειρήνη. Ενώ και η G7 είπαν ότι δημιουργείται ένα δίκτυο για την βοήθεια τη Ουκρανία για τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου. Ανακοινώσει Έκανε ο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Γερμανία μετά από τη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνη των κρατών τη G20 με την παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα τη Ουκρανίας και του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Καθώ η Ουκρανία ήδη ασχολείται και διερευνά 50.000 εγκλήματα πολέμου, 600 είναι ύποπτοι και χρειάζεται βοήθεια ω προ αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. ευχαριστούμε.